Το θέμα είναι να μην έχει κανένας από εμάς την αντίληψη ότι ό,τι συμβαίνει στα αρχικά συμβαίνει μόνο εκεί. Και δεν το λέω αυτό για να πούμε δεν βαριέσαι κι αλλού υπάρχουν ενδιαφρόμενοι κι αλλού υπάρχει η ίδια ιστορία. Να καταδείξουμε ότι αυτή η τακτική και αυτή η πολιτική τραβάει από όλους τους κλάδους. Από το δημόσιο μέχρι από στενά δημόσιο μέχρι το στενά ιδιωτικό τομέα. Και το κάνει για συγκεκριμένη κοινότητα. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι θέλουν να βασανίσουν κανένα. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει να το κόψουμε το λατάκι, το λατάκι, όχι οικοδομία για τον κόσμο να πάει στις πιλότες και βεβαίως όχι με τις υπηρεσίες που φέρει σήμερα τα ΙΤΑ, με πανάκριβες ακόμα υπηρεσίες, θα το υποστεί δηλαδή και όλο τον κόσμο. Και κατά δεύτερο λόγο, δεν μπορεί τώρα να ανέχονται αυτοί να υπάρχουν συμβάσεις εν έτη 2020. Δεν το ανέχονται καν. Φέρνουν τα 650 και κάτω από αυτά να είναι καθολικά. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παίρνουμε όλοι τα 650, να είμαστε ενοικιασμένοι και να δουλεύουμε όποτε γουστάρουμε, όσο γουστάρουμε. Αυτό είναι το ζήτημα για αυτό. Για μας αυτό είναι μετά. Δεν μπορεί το ζήτημα τώρα να είναι να λέμε δεν βαριέσαι κάτι να δούμε πού θα αποδούμε κάπου αλλού, γιατί έχει και στενά ποδάρια. Και επειδή κουβεντιάζουμε αυτή την εποχή το ασφαλιστικό, και αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα. Φανταστείτε τώρα, αφού λοιπόν μέχρι τα 30 χρόνια δουλειά θα παίρνει 380 ευρώ, δεν θα έχει κανένα με αυτέ τι συμβάσει και με αυτέ τι εργασιακέ σχέσει 30 χρόνια και πάνω δουλειά. Άρα λοιπόν θα μα έχουν όχι μόνο όσοι δουλεύουμε με 650 και κάτω, αλλά και θα πάρουμε σύνταξη, θα μα πετάξουν με 380 ευρώ και θα μα πούν να ζήσουμε εμεί και οι οικογένειέ μα. Αυτό είναι εφιάλτη, δεν μπορεί αλλιώ να το πει κανένα. Είναι εφιάλτη. Και απέναντι σε αυτό δεν είναι διαλύτη. Αφενός δεν πρέπει να συμβιβαστούμε. Αλλά αφετέρου, εγώ έρχομαι από τον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πρέπει να καταλάβει δηλαδή ο σερβιτόρος, ο μάγειρας, ο υπάλληλος, ότι αυτό που βιώνει και αυτός με εργολαβικούς το 50 και παραπάνω σε 100 σε κάθε ξενοδοχείο και σε κάθε επιστημιστικό κατάστημα και θα συμβεί κι αλλού, θα έχει επίπτωση και στη δικιά του ζωή. Πρέπει να γίνει κατανοητό δηλαδή ότι αν συνολικά δεν το παλέψουμε αυτό. Έχουμε, πώς να το πω, αποσπασμένα ελπίδα να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό, σε πρώτη φάση, αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι ούτε φωτοβολίδα, ούτε αποσπασματικό, ούτε δεν βαριέσαι να κάνουμε και κάτι. Είναι ουσιαστικό γιατί πρέπει να καταδείξουμε το πρόβλημα και στην κυβέρνηση αλλά και στην εργοδοσία, ενώ στα ΙΤΑ έχουν ευθύνη. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πρέπει να αγγίξουμε όλους, να πιάσουμε όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι μόνιμοι. Είτε είναι εργολαβικοί να κατανοήσουν ότι δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, ο μόνιμος στα ΙΤΑ δεν θα έχει πρόβλημα άμα φύγουν το μισό προσωπικό. Ίσα ίσα. Και δεν θα είναι αύριο κι αυτός είτε με μια εθελούση είτε μια απόλυση των χρέων. Στα ζήτητα. Άρα λοιπόν, εμείς κάνουμε προσπάθεια γυρίζοντας τη δουλειά μας ή κουβεντιάζοντας με τους συναδέλφους μας ότι αυτό πρέπει να το σηκώσουμε. Πόσο πάει. Είναι για μας ζωτικό ζήτημα. Πώς θα γίνει τώρα. Η δουλειά μας είναι ζωτικό ζήτημα. Και βεβαίως και την παίρνουμε. Δεν πρέπει να έχουμε λόγο για το πόσο δουλεύουμε για το τι λεφτά παίρνουμε. Εμείς πουλάμε την εργατική μας δουλειά. Δεν έχουμε εμείς λόγο. Ποιος πρέπει να έχει, όλοι οι άλλοι. Τα παράσιτα ή αυτά τα εκατογιακάδες εδώ πάνω. Ο πρέπει λοιπόν να κουβεντιάσουμε για αυτό που πιο δύσκολο που δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει ότι είναι. Ο νόμος μας το χρέος να το πάρει.